Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι σήμερα και αύριο διοργανώνουμε εδώ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στις πιο εξελιγμένες και προηγμένες τεχνικές αντιμετώπισης ασθενών με μεγάλες και περίπλοκες γενικότερα κοιλιοκύλες. Ειδικότερα, το σεμινάριο αυτό αφορά στην εκπαίδευση πάνω στον οπίσιο, στην τεχνική του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τυχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μειώσου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού θα πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από μεγάλες, γενικότερα περίπλοκες κοιλιοκύλες και οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι χειρουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις επεμβάσεις αυτές, όντας μέσα στο χώρο του χειρουργείου, προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι χειρουργοί προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα από χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες διακρίνονται για το υψηλότατο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, διαθέτουν μερικά από τα πιο γνωστά διάσημα ιατρικά κέντρα, μερικά από τα οποία ανήκουν σε κορυφαίους ιατρικούς ομίλους των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής και του Καναδά, γεγονός το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα περισσότερο υπερήφανοι που έχουν επιλέξει το δικό μας κέντρο και την εκπαίδευσή τους πάνω σε αυτήν την πολύ απαιτητική τεχνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά και ελάχιστα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν αυτή την τεχνική στους ασθενείς τους και είμαστε πολύ περήφανοι που συγκαταλεγόμαστε μεταξύ αυτών ακριβώς των κέντρων. Δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της τεχνικής αυτής. Η πρώτη είναι η άριστη, όχι απλά η πολύ καλή, αλλά άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τυχωμάτων. Και η δεύτερη είναι η εξειδικευμένη μετεκπαίδευση στην τεχνική αυτή. Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε συστηματικά την τεχνική αυτή τα τελευταία 2,5 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως αυτό πιστοποιείται από τα πολύ καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που έχουν οι ασθενείς μας, από την ικανοποίηση που οι ίδιοι ασθενείς εκφράζουν καθώς βελτιώνεται σημαντικότατα η ποιότητα ζωής τους και ανδιαφυσβήτητα από το γεγονός ότι αποτελούμε πιστοποιημένο διεθνές κέντρο για την εκπαίδευση σε αυτήν την τεχνική. Μέχρι την εμφάνιση των τεχνικών διαχωρισμών των κοιλιακών τυχωμάτων, η μόνη θεραπευτική επιλογή που είχαμε να προσφέρουμε στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από μεγάλες, γενικότερα περίπλοκες κοιλιοκύλες, ήταν απλά το μπάλωμα του χάσματος των κοιλιακών τυχωμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν αυτοί οι ασθενείς να παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά υποτροπής της κύλης, μετακίνηση του πλέγματος, όπως επίσης και κακής λειτουργίας των κοιλιακών τυχωμάτων. Με τη δυνατότητα του διαχωρισμού των κοιλιακών τυχωμάτων, αυτό το οποίο πετυχαίνουμε είναι ουσιαστικά η αναδόμηση, η ανακατασκευή των κοιλιακών τυχωμάτων, ούτως ώστε να τα επαναφέρουμε στη φυσιολογική τους θέση. Αποτέλεσμα της ανακατασκευής των κοιλιακών τυχωμάτων είναι τόσο η ελάττωση, η σημαντική ελάττωση των ποσοστών υποτροπής, όσο και η βελτίωση της λειτουργίας των κοιλιακών τυχωμάτων, γεγονός που έχει πολλαπλά ωφέλη για τους ασθενείς μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση τοποθετείται ένα πλέγμα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση, ισχυροποίηση των ανακατασκευασμένων, αναδομημένων δηλαδή, κοιλιακών τυχωμάτων. Η θέση που τοποθετεί το πλέγμα είναι αυτή που θεωρείται τη σημερινή εποχή η καλύτερη. Είναι ο χώρος κάτω από τους κοιλιακούς μυς και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στους κοιλιακούς μυς και το εσωτερικό περίβλημα της κοιλιάς. Το αποτέλεσμα είναι με τη θέση που έχει, τη συγκεκριμένη θέση που έχει το πλέγμα, είναι μακριά τόσο από το δέρμα όσο και εκτός της περιτονιακής κοιλότητας και άρα έχουμε πολύ μικρές πιθανότητες να έχουμε σοβαρές επιπλοκές. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για τη στήριξη και συνδρομή στη διενέργεια αυτού του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Είναι άλλωστε γνωστό τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο η στήριξη και το διαρκές ενδιαφέρον που δείχνει το Ιατρικό Διαβαλκανικό πάνω στο θεσμό της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Ένα θεσμός που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος προκειμένου να διατηρήσουμε το παρεχόμενο επίπεδο ιατρικής φροντίδας στα υψηλότερα επίπεδα. Thank you.